Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας, γεια σας! Τι μου κάνετε? Περνάει και ένα αυτοκίνητο. Στο άλλο στρατού περνάει ένα αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε, μάλλον θα σας δείξω τι αγόρασα από το Yousk για το σαλόν και κάποια καλλιντικά που αγόρασα ειδικά ιδιαίτερα για τα μαλλιά από το Harmani και ορισμένα από το Hotte και τι μου στείλανε από την ανάπλαση. Και έχω να σας δείξω και κάποιες οικιακές συσκευές που πήρα από το Lidl. Δεν τις λες και χρήσιμες, τέλος πάντων είναι κάποιες οικιακές συσκευές, αλλά εμένα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ένα μηχανηματάκι που πήρα σε travel size, μικρή διάσταση, ένα ισιωτικό και φτιάχνει υπέροχες μπούκλες. Σας το δείξω αυτό. Αξίζει, είναι πάρα πολύ ωραίο και κάνει μόνο 10 ευρώ. Μακάρι να το βρείτε κι εσείς, είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσουν όλα αυτά που φτιάχνω, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, θα μου βοηθήσει πολύ. Έχω Facebook, έχω Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μάλλον είναι ότι ξεκίνησα το 75 Days Hard Challenge. Πιστεύω να μου βγει. Όχι πιστεύω, θα μου βγει. Δεν υπάρχει. Το πιστεύω ότι θα μου βγει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιωάννα Χιτήρη που την είδα και πήρα μεγάλη ενθάρρυνση από το δικό της βίντεο. Ξεκινάω, παρόλο που είναι Πάσχα, έχω ξεκινήσει μάλλον ήδη και αισθάνομαι όντως πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Αποφάσισα να αγοράσω κάτι πιο δραστικό για τα μαλλιά μου από αυτά του εμπορίου και πήγα στη L'Oréal Professionnel και πήρα το Pro Longer το Rose Sabouin για μήκος και από την ίδια σειρά πήρα και το ίδιο Professionnel Conditioner. Μυρίζουν εκπληκτικά, θέλουν πάρα πολύ μικρή ποσότητα και θέλω να δω και εγώ τα αποτελέσματα αν όντως είναι αυτό που λένε. Αυτό που αγόρασα επίσης είναι και αυτό το σέρουμ ενυδάτωσης από την Elvive Valley L'Oréal με 2% υαλουρονικό όξο και δεν χρειάζεται ξεύγαλμα. Το λέει ότι είναι ένα είδος primer για τα μαλλιά. Αγόρασα και τα από την Tresemme αυτό το θερμοπροστατευτικό, παρόλο που και αυτό το λέει primer protection, αλλά να ξέρετε ότι αυτό αντέχει στους 230 βαθμούς για τη θερμοπροστασία. Είναι μη βιοτίνη. Αυτό που αγόρασα και αγοράζω πάντοτε ως θερμοπροστατευτικό για τα μαλλιά μου όταν χρησιμοποιώ το Steam Pot είναι το Steam Pot της εταιρείας πάλι L'Oréal Professionnel για τη θερμότητα όταν χρησιμοποιώ το Steam Pot. Πήρα και αυτό το μικρό λαδάκι για μετάξι στα μαλλιά με κερατίνη από τη G, αυτό το πήρα από το Harmani. Μάλλον όλα αυτά τα έχω πάρει από το Harmani, όχι, εκτός από το Steam Pot το θερμοπροστατευτικό που το πήρα από το Hotte. Και μου στείλανε και από την ανάπλαση το έλαιο μαλλιών με καστορέλαιο, αλόι και βιταμίνη Ε μαζί με πανθενόλ, διπανθενόλ. Δίνει λέει μήκος στα μαλλιά. Είναι με 100% φυτικά συστατικά και μυρίζει εκπληκτικά. Όλα αυτά θέλω να τα δω σε δράση, πώς θα δείξω τα δικά μου μαλλιά. Πάμε τώρα τις οικιακές συσκευές που αγόρασα από το Lidl. Πρώτη οικιακή συσκευή είναι αυτός ο κατασκευαστής, ο Popcorn Maker.
Γιατί τον πήρα, γιατί μου άρεσε, γιατί ήταν κόκκινος και γιατί δεν χρησιμοποιείς λάδι ή βούτυρο όταν φτιάχνεις τα popcorn. Δεύτερο πράγμα που σας μίλησα με τόσο πολύ ενθουσιασμό είναι αυτό το μικρό ισιωτικό, μάλλον μασιά θα την πω. Είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος, είναι με κεραμική επίστρωση, είναι το κάτι άλλο, δεν ξέρω δηλαδή, εγώ το δοκίμασα και το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό δεν στοιχίζει μόνο 10 ευρώ και θα σας δείξω πώς ακριβώς λειτουργεί, να ξέρετε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το μηχανηματάκι που πήρα από τα Lidl. Συνεχίζω με τα άσχετα και μη πράγματα που αγόρασα από το Lidl. Είναι αυτό το σιδερόπανο που εκεί πέρα είχε κάτι κάποιο ανοιγμένο και το είδα και με ενθουσίασε, γιατί είναι αρκετά χοντρό και φαίνεται ότι κάνει τη δουλίτσα του. Το πήρα αυτό 5 ευρώ. Από τη σειρά Ernesto πήρα αυτά στους τάπητες, τους απορριφωτικούς που τα βάζω εγώ κάτω από το σουρωτήρι για τα πιάτα, σε βεραμάν χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πήρα αυτό το κόφτη σε σχήματα που κόβει λαχανικά και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πήρα γιατί είναι το πλέον άσχετο, γιατί είχε 30% έκπτωση και στήχησε μόνο 6 ευρώ, 5,99 για την ακρίβεια. Και πήρα και αυτή την οδοντόβουρτσα, την ηλεκτρική, που την έχω πάρει ξανά, αλλά απλώς την έχω αφήσει στην Κεφαλονιά. Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Εντάξει, κάποια στιγμή είχα και Oral-B, αλλά πιστεύω ότι είναι σχεδόν ίδια. Σχεδόν, δεν ξέρω κιόλας, δεν είμαι εγώ ειδική για να πω κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων αυτή κάνει 10 ευρώ και έχει 2 ανταλλακτικά μέσα. Πήρα και αυτές τις τουλίπες σε αυτό το εκπληκτικό μοβ χρώμα. Απλώς δεν τις έβαλα μέσα στο νερό, ξεχάστηκα και έχουν λίγο μαραζώσει, αλλά πιστεύω θα πάρουν τα πάνω τους σε λίγο. Είναι αυτό το μοβ χρώμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Συνήθως παίρνω άσπρες τουλίπες, αλλά είπα να αλλάξω λίγο για να μπει αυτή η διάθεση η πασχαλινή. Πάμε τώρα τι αγόρασα από το Yusk. Από το Yusk πήρα αυτό το runner, το table runner, το 40x150 που θα το βάλω στο τραπεζάκι, στο τραπέζι του σαλονιού, δόλες και τραπεζάκι, στο coffee table τέλος πάντων. Θα σας δείξω ολοκληρωμένα, μάλλον στο επόμενο βίντεο, τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα στολίζω. Πήρα αυτό το δίσκο, το ασημένιο, που τον είχε σε έκπτωση, σε προσφορά, 7,5 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι το ζαχάρωνα πάρα πολύ καιρό. Και τώρα που τον έβαλα σε προσφορά λίγο κάπως λίγο καλύτερα, τον πήρα. Πήρα αυτό το pop art, να το πω. Αυτό το design, τέλος πάντων το πρόσωπο σε μαύρο χρώμα, σιδερένιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πήρα αυτό το εκπληκτικό βαζάκι σε μαύρο χρώμα και αυτό. Θα σας βάλω εδώ στο πλάι και τις τιμές. Πήρα αυτό το κερί με μπαταρία. Δεν ξέρω που θα το βάλω, τέλος πάντων μου άρεσε και μου φαίνεται ότι αυτό έκανε 2 ευρώ. Και το πήρα. Πήρα αυτό το ξεσκονιστήρι. Μ' αρέσουν αυτά πιο πολύ από σουίφερ, αλλά τέλος πάντων χρησιμοποιώ και σουίφερ. Μ' αρέσει αυτό το ξεσκόνισμα, μπαίνει και σε διάφορες γωνίες και όλα αυτά. Αυτό το πήρα 3 ευρώ μου φαίνεται. Πήρα αυτό το σουπλά, το γκρι. Θέλω να το βάλω μάλλον εδώ στο γραφείο ή δεν ξέρω, μπορώ να το βάλω και στο coffee table. Θα δω. Λίγο στο δίπλωμα πρέπει να το αφήσω να κάτσει λίγο γιατί μου ζάρωσε.
Πήρα αυτές τις μαξιλαροθήκες για μαξιλάρια φιγούρας 50x50 σε αυτά τα δύο χρωματισμούς, σε άσπρο γκρι και μαύρο, σκούρο μάλλον ποντική με άσπρο. Πήρα αυτό το καδράκι με κάτι άλλο που έχω για να το βάλω εδώ στο σαλόνι. Σε γκρι χρώμα είναι και αυτό με το φόντο, αν δεν φαίνεται τόσο καλά εδώ. Πήρα αυτό το ριχτάρι. Ένα 30x1.70, θέλω να το βάλω σε μια πολυθρόνα που έχω και να το στολίσω με τα μαξιλάρια. Πήρα αυτό το πατάκι για το μπάνιο στα 2 ευρώ, που η αλήθεια είναι ότι αν ήταν λίγο πιο μεγάλο θα το έκανα μαξιλάρι για τον καναπέ, αλλά είναι αρκετά μικρό, άρα θα το χρησιμοποιήσω για πατάκι, γιατί έχω ξαναφτιάξει εγώ ένα τέτοιο από πατάκι από το Τζάμπο. Έχω φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μαξιλάρι, μπορεί και να το κάνω, δεν ξέρω ακόμα, να το ξανακάνω, θα σας δείξω ακριβώς τι θα το κάνω. Πήρα αυτά τα 2 γάντια για το μπάνιο που βάζεις μέσα το σαπούνι, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα έχει πάρα πολύ φθηνά στα 60 λεπτά. Και πήρα και αυτά τα καλάθια, να βρίσκονται, καλάθι και ό,τι να είναι. Τέλος πάντων δεν ξέρω αν θα τα κρατήσω εδώ, θα τα πάω στην Κεφαλονιά. Τα θέλω για τακτοποίηση. Είναι ποτέ τελικά τακτοποιημένα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ πάντως θέλω να είναι τακτοποιημένα. Και πήρα και αυτό το χαρτί περιτυλίγματος που θα φτιάξω εγώ κάποια πράγματα για το coffee table. Θα σας το δείξω πόσο ωραίο θα γίνει και με πολύ εύκολο τρόπο. Αυτό το άσπρο μαύρο ριγέ είναι πολύ της μόδας, θα το δείτε πόσο ωραία θα το φτιάξω σε επόμενο βίντεο. Πάμε να σας δείξω πόσο ωραίο είναι αυτό το μηχάνημα. Είναι μικρούλι, γιατί σας το υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω αυτό το μικρό travel size σίδερο. Μόλις έχω στεγνώσει τα μαλλιά μου, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Αυτό είναι τόσο μικρούλι και πάμε να σας δείξω τι ωραία μπούκλα κάνει. Πιάνουμε εδώ. Τυλίγουμε, τραβάμε, δεν ξέρω αν είναι σαν νησιωτικό κάνει την ίδια δουλειά, πάντως για μπούκλα είναι καταπληκτικό. Να τι, το βλέπετε, κάτι να σας κάνω και άλλη μία. Α, να και το μαξιλάρι, μαξιλαροθήκη. Θα φτιάξω κάποια στιγμή το σαλόνι όλο και θα σας το δείξω τι ακριβώς αλλαγές έκανα. Μπορεί να είναι και το επόμενο βίντεο αυτό. Για να σας δείξω και άλλη μία μπουκλίτσα. Θα στεγνώσω λίγο. Αν το βρείτε 10 ευρώ και μόνο για το ταξίδι να το έχετε, για ταξίδια που δεν πιάνει χώρο, είναι τόσο ιδανικό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τακ. Τακ. Δεν είναι τέλειο. Να κάνω άλλη μία. Άλλη μία. Άλλη μία μπουκλίτσα. Να τη δείτε. Δεν με βολεύει τώρα. Κοιτάω μέσα από την κάμερα. Τι να κάνουμε. Για σας τα πάντα. Εγώ ειλικρινά το πήρα μόνο για τις μπούκλες, γιατί για ίσιωμα έχω το steam pod που δεν μου καίει και τόσο πολύ τα μαλλιά, που τα περιποιείται, αλλά ειλικρινά σας μιλάω, δεν κάνει τόσο ωραίες μπούκλες το steam pod ή εγώ δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ τόσο καλά. Τι να σας πω. Πάμε να δείτε άλλη μία.
στρίβω. Το στρίβω. Να το. Να το. Να τι. Να τι. Μπουκλίτσα. Πάρτε το. Μικρούλι και θαυματουργό. Θα με θυμηθείτε. Αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like. Θα με βοηθήσει πολύ. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, μάλλον, γιατί είναι Πάσχα. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, χαρούμενο Πάσχα, να είμαστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά!